Γι' αυτό, Γιάννη, όταν κάνεις προετοιμασία για έναν αγώνα, εννοώ και από τη γωνία σου τάρι και φτωχή, πρέπει να κάνεις πάντα για παραπάνω παίκτες, γιατί δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει. Λοιπόν, ότι ήταν δύο από τις κολόνες και τους τηλεοπτικούς της ομάδας. Να δούμε πώς θα διαχειριστούν τις απουσίες αυτές, γιατί πλέον περιορίζεται και το rotate. Έτσι έχουν περάσει πολύ μεγάλοι παίκτες από αυτήν, από ξέρεις, από Γκίση θα σου τάρι και φτωχή, από τον Μέγιστο, να πάω και σε άλλες μετά χρονιές με την τριάδα, εκ των οποίων ο ένας είναι εδώ, ο Βετούλας Μορφέτας Βούξεβιτς, τον Γκαμπονέζο χαμηλά, με κοντό παίκτη μπροστά του ο Λάσμε. Ούρκιτς είναι αμαρκάριστος από τις περιστροφές και σου τάρι και φτωχή. Πάμε λίγο στον Παναθηναϊκό που ξεκινάει σήμερα χωρίς το Φότσι, την προσπάθειά του εδώ ο Λιάνος. Πολύ κοντά ευστοχή. Ο Γιάννος, ο οποίος... Μια αρκετά καλή παρουσία. Ωραία φάση με τη συνεργασία του Ρος και του Ντάνιελ. Πετάει ψηλά την μπάλα, το Άλε Χουπ καρφώνει και σίγουρα θα το ξαναδούμε. Κοιτάξτε εδώ πόσο όμορφα το Άλε Χουπ με τα δύο καρφώνει. Ο Ντάνιελ, είπαμε, ο παίκτης που έχει περάσει από Ισραήλ, Νότο Κορέα, D-League, από αυτός του Northridge College. Από κοντά ο Λάς με καλάθι και φάουλ. Η πάσα έγινε από τον Ρος. Επιτυχημένη η παρουσία και των δύο ομάδων. Απομένει η φάση των τελικών. Θα είναι σίγουρα σκληρή η αναμέτρηση μεταξύ των δύο ομάδων. Ο Ολυμπιακός, ο Διαμαντής εδώ στο εξετρίποντο, διεκδικεί. Πάντα χρειάζεται το ελληνικό στοιχείο. Είτε μιλάμε για ομάδες μικρότερου μεγέθους από αυτές του Παναθηναϊκού, είτε μιλάμε για τον Παναθηναϊκό. Χρειάζεται το ελληνικό στοιχείο. Και όταν μιλάμε για μια ομάδα σαν τον Παναθηναϊκό ή τον Ολυμπιακό, χρειάζεται ελληνικό στοιχείο το οποίο να είναι πραγματικά δυνατό. Ο Παναθηναϊκός πλέον στην πεντάδα, ο μόνος που συνεχίζει από τους πρώτους πέντε είναι ο Γκίστ. Γιάνκοβιτς χαμηλά για τον Γκίστ. Μαυροκεφαλίδης από εκεί σαν σε βολή, σουτάρει ευστοχή. Ότι αυτό που κάνει για το 2-10 είναι εξαιρετικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο ο Μαυροκεφαλίδης. Είναι ένα 4,5. Ακριβώς αυτό, όπως το είπες. Ακριβώς. Είναι ένας παίκτης που είναι 4,5. Αυτό έχει. Του Βλάντο, ο οποίος ήταν MVP στο περσινό δεύτερο μισό της Αλφάνη. Right. Κάρι από τη γωνία, σουτάρι αριστερά και ευστοχή. Αγία Πετρούπολη, Σπαρτάκ Αγίας Πετρούπολης, Μπαρσελόνα και Παναθηναϊκός. Ο Μαυροκεφαλίδης. Right. Στα 10 δευτερόλεπτα για τη λήξη επίθεση του Παναθηναϊκού. Σχεδόν στα μισά του δρόμου του δεκαλέπτου. Μαυροκεφαλίδης, έξυπνη προσποίηση και Ματσούλης από κοντά. Πολύ ωραία πάσα. Νομίζω το πιο σημαντικό προσόν του συγκεκριμένου παίκτη είναι η σταθερότητά του. Δηλαδή παίζει κοντά στο... Πρώτος κλέφτης της ομάδας. Παίζει κοντά στο μέγιστο του σχεδόν πάντα. Και μάλιστα στα 7 λεπτά και 0,8 πόντι το παιχνίδι. Μαυροκεφαλίδης, είπαμε, είναι ίσως ο καλύτερος. Θεωρώ ότι ο συγκεκριμένος παίκτης έχει σαφέστατα περισσότερα πράγματα να διαχειριστεί από ότι ο Γιάνκοβιτς, δεδομένου ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος στηρίζεται πολύ στην επίθεση, στηρίζεται πολύ στο σκοράσμα, έχει συνηθίσει να έχει ηγετικό ρόλο Ράμος μέσα που δεν μπορεί να και στις μικρές εθνικές ομάδες, αλλά και στον Πανιόνιο όπου έκανε την καλή του χρονιά. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί εκ των πραγμάτων, τουλάχιστον σε πρώτη φάση στον Παναθηναϊκό, και νομίζω ότι αυτό είναι το ψηλό σχήμα για την Πάτρα. Θεωρώ ότι θα υπάρξουν αλλαγές. Διαμαντίδης παίρνει όλο τον δρόμο, πετυχαίνει. Είναι τελείως διαφορετικό το παιχνίδι της δημιουργίας του Παναθηναϊκού. Σαφέστατα, από την άλλη μεριά, αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να προβληματίσει τον Παναθηναϊκό και νομίζω ότι μέσα από τις δηλώσεις... Δηλαδή οι γωνίες που χρησιμοποιεί για να κάνει τις πάσες και όπου αξιοποιεί με τον καλύτερο τρόπο τους παίκτες του. Κάρι, από μακριά, αυτή τη φορά είναι εύστοχος. Δημιουργία για τον Παναθηναϊκό. Ένα παιχνίδι που καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, ιδιαίτερα επί εποχής Αργύρη Πεδουλάκη, προσπάθησε ο Παναθηναϊκός να παίξει και Διαμαντίδης για τρεις, συνεχίζει να το κάνει αυτό και τώρα. Από κοντά η μπάλα φτάνει στον Γκίστ με φάλτσο, Στεφάνι και μέσα. Είχε μεγάλο βάρος από αυτή την θεόψηλη ομάδα της Τσέσκα, ενώ ο Λάσμε θα φύγει, θα καρφώσει στα σίγουρα με τα δύο αυτή τη φορά. Πήρε Γιάνκοβιτς χαμηλά για τον Διαμαντάκο από κοντά. Με ωραία κίνηση αυτή την μπάλα στον Παλάτι. Πιο γρήγορο στα πόδια, πιο αλτικός, πιο μικρό. Πιο ελαφρύς. Ναι. Εδώ η μπάλα φτάνει με τη λόμπα στο Γιάνκοβιτς που προστατεύει πολύ ωραία. Φέρνει την μπάλα στο αριστερό για να την προστατεύσει με το σώμα. Η οδηγία του Αλβέρτη. Παπάς. Διαμαντάκος κρατάει μπάλα χαμηλά, ο Παπάς η προσποίηση. Παπάς. Σταματά, Ούκιτς, Γιάνκοβιτς από μακριά, θα ευστοχίσει. Εξής. Ούκιτς με την πάρα τον Χοτ, το Μαυροβούνιο. Ούκιτς πάει κοντά στο καλάθι.
το έμπειρο Έλληνα παίχτη και βασικό ξέρω, δημιουργό και τον πρώτο τη σκόρερ. Καθόλου διαμαντάκος από την πάσα του Γιάνκοβιτς. Ούκιτς. Ζώνει τώρα αυτή τη στιγμή από τον Απόλλων Πατρών. Μαρκάρισμα χώρου και όχι προσώπων. Διαμαντάκος καθυστερεί, βάζει την μπάλα κάτω και την αφήνει στο καλάθι. Να ξέρεις ότι αυτή τη στιγμή είναι από τα σημαντικά προβλήματα των τελευταίων χρόνων για το ελληνικό μπάσκετ είναι ότι και αυτό ισχύει όχι μόνο για την Α1 κατηγορία αλλά και για τις υπόλοιπες, τις πιο χαμηλές κατηγορίες. Εύστοχο το σούτο μακρινό, Γιάννος στα 29, 2-2, ο φόρουαρντ της Πάντρας με 19 λεπτά συμμετοχής στο παιχνίδι και περίπου 4 πόντους και 3,5 rebound και 1 assist περίπου στα φετινά παιχνίδια της χρονικής περίοδου. Μασιούλης προσποίηση. Πάρα πολύ έξυπνο να απεγκλωβίζεται από το μαρκάρισμα του Χοτ. Κάρι Γιάνκοβιτς με τον Μορφέντα μπροστά του Γιάνκοβιτς. Κάρι θα πάει γρήγορα στο πρώτο βήμα. Έξω σπλίτ στον Γιάνκοβιτς. Δρίπλες. Κάρι από μακριά μέσα. 84-57. Μαζεύει ο φόρας. Διαγώνια πάσα που δεν βγήκε ποτέ. Ράιτ με την πάρα τον Χοτ. Προλαβαίνει και τον Χοτ. Ωραία στο Ράιτ. Δεν προλαβαίνει κανείς εκεί. Στα 8 δευτερόλεπτα. Διαμαντάκος στο σκρίνει μπάλα. Γιάνκοβιτς μπερδεύεται, αλλά καταφέρνει και βγάζει τον Κάρι στη γωνία. Στο χι ψηλά ο Γιάνκοβιτς. Τα τελευταία 10 δευτερόλεπτα θα είναι του Παναθηναϊκού. Δεν νομίζω ότι θα εκδηλωθεί επίθεση. Ναι, δεν υπάρχει λόγος άλλωστε. Fair play. Τέλος αγώνα. Παναθηναϊκός Απόλλων Πατρών 88-61.